Εγώ νομίζω ότι θα γίνει πολύ φασαρία για το τίποτα στο Άρης ΠΑΟΚ. Καταρχήν, ο ξένος διαιτητής μας καλάει την ακροματικότητα και τη θεαματικότητα. Εθνικότητα. Λοιπόν, εθνικότητα, ξέρω εγώ ότι για να είναι Έλληνα θα μην είναι. Αυτό βολεύει τον ΠΑΟΚ βέβαια. Γιατί άμα πέσει τα σούτια και οι τραμπούκοι και όλα αυτά, δεν συμφέρει. Και οι δύο οι ομάδες έχουν. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα στα χάφη οπωσδήποτε. Είναι μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Εκεί που ανέβαινε λίγο ο Μαουρίσιο, ο οποίος Μαουρίσιο βέβαια, άμα τον πρεσάρει λίγο, του παίρνει εύκολα την μπάλα. Αν τον αφήσει ελεύθερο όπως τον αφήσανε σε δύο μάτς, μπορεί λίγο να πάει μπροστά, να κάνει και καλά ποδάρια, να πάρει κανένα rebound, να σουτάρει, να οργανώσει και πολλά πράγματα. Αλλά σε αυτά τα χάφη του ΠΑΟΚ είναι μεγάλη απώλεια. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Βαρέλα. Και εκεί είναι μεγάλη απώλεια. Γιατί αν πήγα Κατσερίδη και αυτό είναι τραυματίας, έχει τα θέματα του ΠΑΟΚ. Ο Καντουρίδη δεν είναι καλά, έτοιμο. Ο Άρτα είναι τιμωρημένο. Δεν βλέπω να κερδίζει ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καριλάο. Τώρα και αυτοί έχουν άλλα προβλήματα. Ο Μπάσα είναι ένα σκάφ και αυτό, ο οποίο θα πρεσάρει. Αλλά αν τον πρεσάρουν και αυτόν, του παίρνουν εύκολα την μπάλα. Δεύτερη, έχει σιγά σιγά πάντα παιδιά. Πελάτε στη λέξη και αλλιώ. Αφήνουν και κανένα φράγκο εδώ πέρα στη μαρμίδα. Γιατί να του βρίσκω. Δεν κάνω κρακ. Λοιπόν, ένα χάφ ο οποίο θα παίξει ένα ρόλο στο ανασταλτικό, αλλά έχει το σιόπι εκεί. Δεν τρελαίνεται ο Άρης και πολύ. Βέβαια, αν έπαιζε Μπάσα σιόπι και ο άλλο ο τρίτο σιόπι, ποιο είναι ο. Πε τον ανέβαινε και μου ο Ματίγια θα έκανε. Τι να μα κουβέντα, φύγε με τα χασίσια μόνο. Θα έκανε ένα σφιχτό κέντρο. Άρης θα μπορούσε να το πάει στο 65-70 στο 0-0, να πετάξει το Μαρτίνεθ 20 λεπτά, να πάρει ένα από 4-3-3, το κάνει 4-2-3-1. Έχει θέμα και ο Άρης δηλαδή στα χαφ. Γκολάσο δεν τραβάει. Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι θα λήξει σώπαλο. Γιατί το λέω αυτό. Αν δεν μπουν γκολ γρήγορα, γίνουν κανένα λάθος, κάνουν αυτό, καμιά ενέργεια κτλ. Και δεν μπει γκολ και τραβήξει το μάτσο στο 70, το πιο πιθανό είναι το να του βολέψει και του δύο. Και οι δύο θα πούνε εντάξει. Θα γυρίσουν προς τα πίσω, θα κάνουν αλλαγές όχι πάρα πολύ επιθετικογενείς. Ο Άρης δεν χάνει COVID 2 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ παίρνει βαθμό, δεν χάνει. Είναι και αυτός ευχαριστημένος, διότι σου λέει δεν έχασα μέσα εδώ. Παραδοσιακό ντέρμπι είναι. Μειοτρισιά, κέρδισε τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Νομίζω ότι το 0-0 ή το 1-1 είναι δύο σκορ τα οποία θα παιχτούν και στο στοίχημα. Εγώ είμαι του 0-0 παιδί σε αυτό το μάτς. Και προβλέπω ένα μάτς με πολλά φάουλ. Ένα μάτς με όχι πάρα πολύ χρόνο συμμετοχή στον ομάδο, δηλαδή θα παιχτεί λίγος χρόνος, πολλές κίτρινες κάρτες, κόκκινη δεν βλέπω να υπάρχει, γιατί ο διαιτητής θα εκπέψει και ένα σεβασμό, δεν θα το χάσει στο πειθαρχικό. Νομίζω ότι θα είναι και οι δύο ευχαριστημένοι με ισοπαλία. Το χειρότερο σενάριο δηλαδή για ραδιόφωνα, εφημερίδες, site και εκπομπές. Εγώ θέλω και κάνα 4-0 να γίνει, κάνα 0-1, κάνα 0-3, κάνα 1-1-4, καμιά διακοπή κτλ. Δυστυχώς όμως, σε μια ψιλοξενέρωτη κατάσταση που ζούμε, αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Χ με άντε. Όχι, ο Καρυπίδης ελέγχει κάτι την κατάσταση εκεί πέρα. Και να χαθεί το μάτς από τον Άρη, είναι ευχαριστημένη η Αργιανή από τον Καρυπίδη. Σίγουρα θα υπάρξει στεναχώρια, αλλά δεν νομίζω ότι το κλίμα θα χαλάσει πάρα πολύ. Πέρα από μια πίκρα, μια στεναχώρια, ένα γαμότο, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει διαμαρτυρία. Έχουν καλή σχέση η Αργιανή με τον Καρυπίδη. Και όχι άδικα. Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου. Εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες. Πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target. Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας
και πατήστε εγγραφή. Δηλαδή, subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.